Η εκπομπή που ακολουθεί είναι προσφορά από το Περισκόπιο του Πολιτισμού του Γιάννη Διαβάτη. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, γεια σας. Μία ακόμη εκπομπή με τον κύριο Πρόδρομο Εμφιατζόγλου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του πολιτικού κόμματος Πατριωτική Ένωση. Κύριε Εμφιατζόγλου, έχετε βάλει ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα το δημογραφικό, σε θέματα εθνικά, σε θέματα οικονομίας και νομίζω ότι αυτοί οι πυλώνες της κοινωνίας μας είναι και οι πιο σημαντικοί. Τα επιμέρους θέματα τα έχουμε αναπτύξει ή έχουμε επιτροχάδιν περάσει μέσα από αυτά σε άλλες εκπομπές. Έχετε το λόγο να μας πείτε και θα ήθελα να μας πείτε και για το Σύνταγμα, αν γίνεται σεβαστό ή όχι. Αν και όταν θέλετε στην πορεία της συζητήσεως. Ναι. Εκείνο το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τον κάθε Έλληνα είναι η πορεία των εθνικών μας θεμάτων. Και τι γίνεται με αυτήν την επιθετικότητα της Τουρκίας, η οποία κάθε μέρα γίνεται χειρότερη, έχει φτάσει πλέον σε ένα αποκορύφωμα και ενεργειών και λεκτικών προσβολών της πατρίδας μας, διότι μια προσβολή ενός πρωθυπουργού είναι προσβολή και ολοκλήρωση της χώρας. Και με την ανοχή των άσπονδων φύλων των εταίρων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και γι' αυτό εκείνο το οποίο δηλώσαμε από την ομιλία της Πατριωτικής Ένωσης στη Θεσσαλονίκη ήταν ότι εμείς δεν πρόκειται να ανεχθούμε συνέχιση αυτής της κατάστασης. Μιλάτε για την επιτυχημένη εκείνη παρουσία που κάνατε στο Βελίδιο. Ναι. Και είπα τα εξής, ότι εμείς θα αναγκάσουμε τις χώρες του ΝΑΤΟ και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβουν την ευθύνη τους για αυτό το θέμα. Ή τη συγκεκριμένα θα τους τονίσουμε ότι εμείς, εάν δεν λυθεί το θέμα της Τουρκίας, δεν καταδικαστεί και δεν της απαγορευτεί να έχει επιθετικές διαστάσεις και να ζητεί κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας, ότι εμείς θα βάζουμε συνεχώς βέτο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ για να τελειώνει το καλαμπούρι. Και να μην ανεχόμαστε εμείς τα βέτα της Τουρκίας. Βάζει βέτο η Τουρκία και εκβιάζει για το θέμα της Σουηδίας και της Φιλανδίας και εκβιάζει ολόκληρο το ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ. Του να εκβιάζει, τελικά δυστυχώς και ο γραμματέας και οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι άλλες χώρες ανέχονται τις τουρκικές παρεμβατικότητες, ανέχονται τις επεκτατικές τους δραστηριότητες και τελικά μας λένε εμάς, ας πούμε, καθίστε και βρείτε τα. Τι να βρούμε. Να βρούμε εμείς τι. Να μοιράσουμε τα δικά μας ύδατα, τα δικά μας νησιά, τα δικά μας πετρέλαια και φυσικό αέριο με τους Τούρκους. Να τα βρει το θύμα με το θήτη δηλαδή. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, απλά είναι τα πράγματα. Εάν θέλετε, δεν κανονίσετε με την Τουρκία να τελειώσει αυτό το θέμα και να αναγκαστεί να τα τηρήσει, θα θέτουμε εμείς βέτο. Και για την εισόδο των δύο αυτών χωρών χωρίς να υπάρχει λόγος, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη απόφαση. Τέρμα. Πάρτε ναι ή όχι. Να τελειώνουμε. Το ίδιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορείς, Γερμανία, να στέλνεις εσύ τα υποβρύχια στην Τουρκία, τα 214 τα οποία τα έμαθες στο κασίδι το κεφάλι του Παπα-Νικολή, ο οποίος θυμάστε, αν θυμάστε καλά, είχε προβλήματα. Έγερνε. Λοιπόν, έμαθαν πλέον και επέλυσαν τα προβλήματα στα δικό μας τα υποβρύχια και τώρα ολοκένουρια, τελείως χωρίς προβλήματα, τα πουλάνε στην Τουρκία. Τι είδος συμμαχία είναι αυτή, τι είδος ένωση είναι αυτή, όταν ένα μέλος βοηθάει μια χώρα που δεν είναι μέλος να επιτεθεί εναντίον μιας χώρας μέλους.
τι ένωση είναι αυτή. Και μετά να ρωτιούνται πώς έχει αποτύχει. Θα αναγκαστώ να τη πω. Αν συνεχίσει, θα βάζω βέτο συνεχώ. Τι θα μου κάνει. Δεν μπορεί να μου κάνει τίποτε. Θα βάζω βέτο συνεχώ. Θα αναγκαστεί να πάρει μια απόφαση. Δεν θα περιμένουμε από σύνοδο σε σύνοδο αν θα είναι καλή η ανακοίνωση ή αν θα είναι μια λέξη καλύτερη ή μια λέξη χειρότερη, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Και τέρμα η επιδοτήση στην Τουρκία. Τέρμα. Καμία επιδότηση, διότι ακόμα πληρώνεται η Τουρκία ως δήθεν χώρα η οποία είναι υποψήφια για την ένταξη. Για να ενταχθεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πληρώνουμε. Δηλαδή και εμείς, σαν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πληρώνουμε την Τουρκία και αυτή επιτίθεται εναντίον μας, μας κατηγορεί ασύστολα ότι δήθεν εμείς πνίγουμε και συμπεριφερόμαστε άσχημα στους μετανάστες. Άλλο ένα τεράστιο ψεύδος, το οποίο μου θυμίζει τον Γκέμπελς. Έχουν αντιγράψει ακριβώς την μέθοδο του Γκέμπελς. Ναι. Την δημαγωγική προπαγάνδα. Ναι. Που έλεγε, ας πούμε, λέγεται συνεχώς το μεγαλύτερο ψέμα. Λέγεται συνεχώς. Κάτι θα μείνει. Όλο κάτι θα μείνει. Με αυτή την λογική ξεκίνησαν από τα ημεία, είπανε μετά για γκρίζες ζώνες, μετά είπανε ότι το εύρος του εναερίου χώρου δεν είναι, δεν αναγνωρίζουμε στα 10 μίλια, μετά μας βάλανε κάζους μπέλι για το κυριαρχικό μας δικαίωμα να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια και καταγγέλλω όλες τις κυβερνήσεις που δεν το έχουν κάνει μέχρι τώρα και καλό. Πολλές φορές έχω καλέσει τον Μητσοτάκη να αντιληφθεί το εθνικό συμφέρον και να το κάνει. Κανείς δεν μπορεί να του κάνει απολύτως τίποτε. Είναι κυριαρχικό δικαίωμα σύμφωνα με τον ΟΗΕ και κανείς δεν μπορεί να πει οτιδήποτε. Για την ΑΟΣ, λέτε. Γιατί, και για την ΑΟΣ, αλλά πρώτα απ' όλα πριν από την ΑΟΣ ξεκινάμε χωρικά ύδατα και μετά ΑΟΣ. Να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα, γιατί από εκεί και πέρα αρχίζει και μετριέται η ΑΟΣ. Και μετά να κάνει γράμμα την ανακήρυξη. Γιατί η ανακήρυξη. Την κήρυξη. Ανακήρυξη-κήρυξη. Ναι. Με ένα απλό κείμενο που θα δείχνει τα στοιχεία αυτά και θα υποβάλουμε στον ΟΗΕ. Λοιπόν, η ίδια η Τουρκία στα βόρεια σύνορά της έχει 12 μίλια. Απλά δεν το αναγνωρίζει σε εμάς. Ναι, βέβαια δεν το αναγνωρίζει σε εμάς, διότι η Τουρκία αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει τίποτε βάσει του διεθνούς δικαίου. Και γι' αυτό τι θέλει. Θέλει να υποταχθούμε και να αναγκαστούμε να συμφωνήσουμε σε ένα μοίρασμα κάτω από την ισχύ της βίας, την πολεμική αλλά και την διπλωματική και των μοιρασμάτων επιρροής με ξένες χώρες όπως η Αμερική, η Γερμανία, η Ρωσία κτλ. Λοιπόν, αυτό πρέπει να σταματήσει. Συνεχίζεται και αυτή η κατάσταση. Είναι να δει κανείς μονάχα αυτό το λεγόμενο τουρκολιβικό μνημόνιο, να δει πόσο εξόφθαλμα παραβιάζει οποιαδήποτε νόμο. Δηλαδή, λέει καταρχάς ότι δεν αναγνωρίζουμε εμείς ΑΟΣ στα νησιά μας. Ποιος είσαι εσύ και δεν αναγνωρίζεις. Δεν αναγνωρίζουμε ότι μπορείτε να επεκτείνετε τα χωρικά σας στα 12 μίλια. Ποιος είσαι εσύ, αφού η Διεθνή Συμφωνία και όλες οι χώρες έχουν επεκτείνει στα 12 μίλια. Μόνο εμείς δεν τα έχουμε επεκτείνει. Έτσι. Και κάνει μία πρωτότυπη σχεδίαση, πιάνει ένα κομμάτι της Τουρκίας, κάνει μία λοξή γραμμή, κολλητά με τα ελληνικά νησιά και την Κρήτη και βγάζει ότι υπάρχει επαφή με τη Λιβύη. Δηλαδή, τελεία παρανομία. Τελεία παρανομία. Και όμως τον χαϊδεύουνε τον Ερντογάν, τον χαϊδεύουνε και του δίνουν τη δυνατότητα να μην τιμωρείται. Αφού δεν τιμωρείται, προχωράει αυτός. Είναι αυτό που έχετε πει εσείς άλλη φορά, σε άλλη εκπομπή, για το βέτο. Δηλαδή εδώ η μομφή είναι περισσότερο κατά των ελληνικών κυβερνήσεων και λιγότερο κατά της Τουρκίας. Γιατί ενώ μπορούν, δεν βάζουν βέτο σε όλες τις παράλογες διεκδικήσεις που έχει η Τουρκία. Αυτό σημαίνει κάτι.
ότι ή δεν είναι ικανοί ή είναι εξαναγκασμένοι να μην το κάνουν. Και δεν ξέρω αν είναι εξαναγκασμένοι και για ποιους λόγους, δεν το έχουν πει. Πάντως, εκείνο το οποίο τονίζω εγώ είναι ότι και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν στην κυβέρνηση, κάνανε ό,τι τους έλεγαν οι Αμερικάνοι. Και τώρα, αυτή τη στιγμή, ο Μητσοτάκης στέλνει όπλα στην Ουκρανία. Γιατί, κύριε, στέλνει όπλα στην Ουκρανία? Και με προθυμία κιόλας. Με προθυμία, δηλαδή, ουσιαστικά υπερβαίνει τα ζητούμενα των Αμερικάνων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητάει ένα η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αμερική, δίνει δύο ο Μητσοτάκης, η κυβέρνησή μας. Εδώ το θέμα είναι ακόμα πιο σοβαρό. Ότι γινόμαστε εχθροί της Ρωσίας χωρίς λόγο. Ακριβώς, περί αυτού πρέπει να συνέπεια αυτή. Ένα. Δεύτερον, τι δίνουμε? Δίνουμε τα ρωσικά όπλα τα οποία είχαμε πάρει και τα οποία προστατεύουν τα νησιά μας. Λοιπόν, μπορούμε εμείς τώρα να αποδυναμώσουμε τα νησιά μας και να δίνουμε αυτά τα όπλα στην Ουκρανία? Αυτά είναι χρήσιμα βέβαια στους Ουκρανούς, γιατί μπορεί να τα χειριστούν, γιατί είναι ακριβώς τα όπλα τα οποία έχουν και αυτοί. Κύριε Πρόεδρε, δεν δίνουν οι άλλοι. Δεν δίνουν οι Γερμανοί, δεν δίνουν οι Ιταλοί, δεν δίνουν οι άλλοι. Γιατί να δώσουμε εμείς? Τόσο απλό είναι. Λοιπόν, είναι απαράδεκτο. Εγκληματικό. Τεράστιο λάθος για τα συμφέροντα της χώρας. Διότι αποδυναμώνει τη χώρα, κάνει εχθρό τη Ρωσία χωρίς λόγο και τελικά δεν παίρνει και τίποτε. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, μία δήλωση της Αμερικής ότι απαγορεύω στους Τούρκους να προβείτε σε ενέργεια η οποία είναι αντίθετη με το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία, κύριε Πρόεδρε, δίνει ένα αυγό και παίρνει μία κότα. Εμείς δίνουμε κότα και δεν παίρνουμε ούτε αυγό. Περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή είναι εντελώς ακατάλληλη, για να μην πω και χειρότερες εκφράσεις, οι οποίες κυκλοφορούν στα καφενεία, στην αγορά, στις λαϊκές και στα σούπερ μάρκετ. Θα μου επιτρέψετε να εξομολογηθώ μία μακρά συζήτηση που είχα προχρόνων με τον αξιοσέβαστο, γνωστό πατριώτη και έμπειρο διπλωμάτη, τον κύριο Μολυβιάτη. Είχα την χαρά και την τιμή να τον δεχθώ στο σπίτι μου για να του παραθέσω ένα δείπνο και μετά πιάσαμε μια συζήτηση για τα εθνικά θέματα. Και του έθεσα το ερώτημα αυτό σε κάθαρα. Λέω, κύριε Μολυβιάτη, μου λένε όλοι οι κυβερνήτες, πρωθυπουργοί ή υπουργοί, ότι δεν έχουμε επεκτείνει τα χωρικά μας ύδατα, διότι δεν είναι για το συμφέρον της χώρας. Ότι υπάρχουν δυσκολίες, ότι μας πιέζουν κτλ. Τι θα έπρεπε να γίνει? Θα έπρεπε να κηρύξουν εσείς με την πείρα σας, την εμπειρία σας και τη γνώση και τη σοφία σας? Απαντήστε μου σε αυτό το ερώτημα, γιατί με προβληματίζει. Εγώ κάνω λάθος που λέω ότι θα έπρεπε να έχει γίνει τώρα 20 χρόνια τώρα? Μου λέει, υπήρξαν δυσκολίες, υπήρξαν καλύτερες περιπτώσεις, αλλά έπρεπε να το είχαμε κάνει. Ναι. Λοιπόν, δεν έχω να προσθέσω τίποτε παραπάνω από αυτή την τοποθέτηση, την οποία του κ. Μολυβιάτη. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή να έχει χρόνια πολλά, γιατί το χρειάζεται η πατρίδα για τη σοφία του και την εμπειρία του, από την άποψη τη δική του. Ουσιαστικά αυτό που απάντησε είναι ότι οποιασδήποτε και αν ήταν οι δυσκολίες, μικρές ή μεγάλες, έπρεπε να έχει γίνει. Αυτό λοιπόν έπρεπε οι πολιτικοί να το έχουν κάνει, αλλά εντάξει. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ τονίζω στον Πρωθυπουργό, τον σημερινό Πρωθυπουργό, κάντε το τώρα. Μην δέχεσαι πιέσεις. Κάντε το τώρα, κανείς δεν μπορεί να σου κάνει τίποτε. Τι θα σου κάνει? Άμα είναι να μπει η Τουρκία, θα μπει έτσι κι αλλιώς. Ή το κάνεις, δεν το κάνεις, το ίδιο είναι. Και τελικά έχουμε φτάσει σε ακόμα χειρότερη κατάσταση. Μας εκβιάζουν λέγοντας ότι δήθεν δεν έχουμε δικαίωμα να εξοπλίσουμε τα νησιά.
Βέβαια, δεν έχουμε δικαίωμα να τα εξοπλίσουμε με την προϋπόθεση ότι δεν έχετε εσείς μία ολόκληρη στρατιά απέναντι και ένα σωρό αποβατικά. Και δυστυχώς στην άσκηση που έκαναν τελευταία, κάνανε μία άσκηση απέναντι από τυχείο που ουσιαστικά ακριβώς ήταν η κατάληψη της Χίου. Προετοιμασία. Σε αυτή την άσκηση έλαβε μέρος και η Αμερική. Έτσι. Και αυτό το αποσιώπησαν στον ελληνικό λαό, όπως αποσιωπούν όλα τα προβλήματα. Γράφτηκαν σε κάποιες εφημερίδες, αλλά όμως όχι στις φιλοκυβερνητικές και όχι στις εφημερίδες και στα ΜΜΕ, τα οποία είναι του συστήματος. Και να προσθέσω προς ενημέρωση σας ότι έλαβε μέρος και η εισαγωγικά Βόρεια Μακεδονία. Αυτή είναι που τους δώσαμε τα πάντα και πάνε με τους Τούρκους να κάνουν άσκηση ή τι ακριβώς προετοιμασία έλεγχος μιας τελικής απόβασης απέναντι σε ένα ελληνικό νησί. Αυτή είναι η αθλειότητα. Λυπούμε πολύ, αλλά όταν ρωτώ, επανέρχομαι, όταν ρωτώ κάποιους βουλευτές που ψήφισαν τη Συμφωνία των Πρεσπών, τους λέω, τους είχα πάει, είχα προσπαθήσει να τους μεταπίσω, να τους εξηγήσω όλες τις επιπτώσεις αυτής της απόφασης και ήταν αμετάπιστοι. Τώρα τους λέω, δεν σας τύπτει η συνείδησή σας? Και σκύβουν το κεφάλι τους και φεύγουν. Ένας δεν μου είπε, αν δεν με αναγκαστήκαμε, λέει, μας πιέσανε. Καλά του λέω. Τη Βουλγαρία δεν την πιέσανε? Η Βουλγαρία την πίεσαν, οι Αμερικάνοι την πίεσαν, οι Γερμανοί. Γιατί δεν υποχώρησε? Εσείς γιατί υποχωρήσατε? Εις βάρος της πατρίδος δεν έχετε τιμή, δεν έχετε συνείδηση? Και σκύβουν το κεφάλι και φεύγουν. Πρόκειται για ενδοτισμό στα όρια της προδοσίας. Και αν ακόμη δεν είναι αυτό, αν δεν είναι δική μου θέση, είναι η θέση της κοινωνίας απ' έξω, η οποία βοά μεν, αλλά οι πολιτικοί κοφεύουν. Το θέμα τώρα είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι αφενός μεν θέλουν αυτοί να πάρουν το μισό Αιγαίο και τη μισή Ανατολική Μεσόγειο. Το μισό Αιγαίο σημαίνει ότι τα αεροπλάνα τους θα φτάνουν στο Άγιο Όρος κολλητά και δίπλα από την Κάριστο, στο νότο. Και ουσιαστικά θα μπορούν να βομβαρδίσουν με πυράβλους την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη χωρίς δυνατότητα αντίδρασης σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Και βέβαια το χειρό που έχουμε στη Σκύρο και στη Λίμνο καταργούνται. Πέραν τούτου, σκοπός τους είναι, αφού πάρουν αυτή την περιοχή, πλέον περικυκλώνουν τα νησιά μας. Περικυκλώνουν τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία και τα Δωδεκάνησα. Τα περικυκλώνουν έτσι. Οπότε, περικυκλωμένα και χωρίς δυνατότητα να υπάρχει εκεί ντόπια στα νησιά αυτά ισχυρή αμυντική θωράκιση, τότε θα καταλάβουν. Πέραν του γεγονότος, του απαραδέκτου γεγονότος, ότι στα νησιά αυτά ετοιμάζονται ολόκληρες πόλεις για να υποδεχθούν μετανάστες. Δεν μπορεί εμείς να κάνουμε τη χώρα μας μουσουλμανικό προτεκτοράτο. Δεν μπορεί και να θέλουν να διώξουν τα παιδιά μας και να αντικαταστήσουν οι μουσουλμάνους. Είναι έγκλημα εις βάρος της πατρίδος, εις βάρος της τιμής της Ελλάδος, εις βάρος των προγόνων μας και εις βάρος των παιδιών μας, των εγγονών μας. Κύριε Πρόεδρε, αν τελειώσετε στο συγκεκριμένο θέμα, ναι, είναι από απορίας άξιο μέχρι σκανδαλωδώς ανεπίτρεπτο να πηγαίνει κάποιος στην Ομόνια και να βλέπει μία πληθώρα Ελλήνων αστέγους και να μην υπάρχουν ξένοι άστεγοι. Πώς να το εξηγήσουμε αυτό και πώς να το συγχωρήσουμε? Μα πώς να το εξηγήσουμε? Τεράστια λάθη. Εμάς που μας κατηγορούν τώρα, μας κατηγορεί ο Ερντογάν ότι μεταχειριζόμαστε. Δηλαδή σε αυτό σημείο αθλειότητας έχουμε φτάσει. Και εμείς πρέπει να πάμε να αμυνθούμε για αυτό το θέμα. Έτσι. Όταν εμείς παλιά τους παίρναμε και τους χάναμε κιόλας. Έτσι.
Η Frontex. Τι κάνει αυτή η Frontex. Η Frontex. Τον τροχονόμο της λαθρομετανάστευσης. Κάνει μια μέση λύση, μια μέση προσπάθεια, διότι τους λένε μην κουράσουμε πολύ και τους Τούρκους. Μα κύριε Πρόεδρε, δεν έχει λόγο ύπαρξης η Frontex αν δεν αποπέμπει τους ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην Ελλάδα χωρίς τα δικαιολογητικά χαρτιά. Μα ποια δικαιολογητικά χαρτιά. Εδώ πέρα ήρθανε και δώσανε, ζητήσαν άσυλο. Και επιτέλους έγινε μια προσπάθεια να βρούμε τώρα ποιος είναι ο Μεχμέτα από δεν ξέρω εκεί και να βρούμε όλα αυτά τα χαρτιά. Μια τεράστια προσπάθεια χωρίς λόγο. Και μετά, σύμφωνα με τη συμφωνία με την Ευρώπη, έπρεπε να τα πάρει πίσω η Τουρκία. Και η Τουρκία λες, λέει, δεν τα παίρνει. Και, ναι. Ναι. Και εμείς καθόμαστε. Έτσι. Και μας κατηγορούν κιόλας ότι αυτοί στέλνουν τους μετανάστες, τους στέλνουν λαθρομετανάστες, τους στέλνουν εξεπίτηδες με δικά τους... με λέμβους και με κάτι πλαστικά, πλαστικά, έχουν κάνει ένα εργοστάσιο πλαστικών και εμείς τους δεχόμαστε. Και μας λένε για να τους κακομεταχειριζόμαστε. Και στον Εύρο τα ίδια πράγματα. Ο λαός το λέει αυτό, εκεί που μας χρωστάγανε ζητάνε και το βόηδι. Ακριβώς. Κάπως έτσι πρώτα. Εκεί φτάσαμε. Και επίσης να πούμε, οι ΜΚΟ, οι οποίες ΜΚΟ δεν είναι καταγεγραμμένες. Δηλαδή, άμα ρωτήσει κάποιος στην κυβέρνηση την ίδια πόσες ΜΚΟ υπάρχουν και τι κάνουν και πόσα κονδύλια έχουν και πώς τα ξοδεύουν, δεν απαντάει. Είναι εγκληματική η παρουσία του ΜΚΟ. Εμείς θα τους καταργήσουμε όλους τους ΜΚΟ. Ό,τι για να λέει η Ευρώπη, εμείς θα τους καταργήσουμε. Λόγω ανωτέρου εθνικού συμφέροντος. Μιλάμε για μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες παίρνουν χρήματα από τις κυβερνήσεις. Από τις κυβερνήσεις και πολλές φορές κάνουν και τους κατασκόπους υπέρ της Τουρκίας, όπου παίρνουν πρόσθετα χρήματα. Δηλαδή αυτά και πολλά ακόμη είναι εκείνα τα οποία έχει κάθε πολίτης το δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί. Δυστυχώς όμως τα κόμματα τα οποία έχουν επιφορτιστεί για να φτιάξουν την Ελλάδα μας καλύτερη, τα σύνορά μας, την οικονομία, τα εθνικά θέματα, κάνουν το αντίθετο. Τώρα είναι ακαταλληλότητα, είναι βλακεία, είναι... να μην πούμε βαρύτερους χαρακτηρισμούς, όπως πάντως έχει διαπιστωθεί, είναι ότι πρέπει κάτι καλύτερο να γίνει από αυτό το οποίο κάνουν οι πολιτικοί. Η πατριωτική ένωση με τη βοήθεια που μας δώσει ο κόσμος, όσο πιο δυνατοί είμαστε στη Βουλή, τόσο μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τα εθνικά συμφέροντα και να σταματήσουμε τελείως την πρόθεση της Τουρκίας. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο. Πάντως, εκείνο το οποίο εισπράττω εγώ συζητώντας για το κόμμα το οποίο έχετε ιδρύσει, την Πατριωτική Ένωση, αυτό το οποίο εισπράττω εγώ είναι αποθετική μέχρι θετικότατη η άποψη του κόσμου, των ψηφοφόρων, της κοινωνίας, στα σούπερ μάρκετ, στο ταξί, κάποιες συζητήσεις που ανοίγουμε. Αλλά να δούμε στην ψήφο, γιατί αυτό γίνεται πολλές φορές. Είναι αγανακτισμένοι πριν ψηφίσουν από τα κόμματα αυτά τα οποία έχουν επικρατήσει, 3-4 πόσα είναι. 5 το πολύ, γνωστά είναι και μία εξαιρεταία. Και δεν δίνουν ευκαιρία σε καινούργια κόμματα τα οποία έχουν αποδείξει μια διαδρομή πιο υγιή. Εμείς πιστεύουμε, αγαπητέ μου, ότι τελικά αυτή τη φορά, ύστερα από τόσες ταλαιπωρίες που έχει υποστεί ο ελληνικός λαός, ότι πριν από τις εκλογές θα το σκεφτεί 2 φορές και θα κάνει το καθήκον του για την πατρίδα. Και έτσι θα είμαστε δυνατοί στη Βουλή για να μπορέσουμε να προασπίσουμε και τα εθνικά θέματα, να βοηθήσουμε στην επίλυση των οικονομικών θεμάτων και να φέρουμε τα παιδιά μας πίσω. Αυτό είναι το πιστεύω μας. Ξέρετε, παλαιότερα στο Contra Channel, τότε που έκανα ζωντανές εκπομπές τα βράδια, κάποιος με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: «Κύριε Διάβατη, μας έχετε μπερδέψει, δεν ξέρουμε αν είσαστε με τους εξουσιαστές ή με τα θύματα, με το λαό». Απάντησα λοιπόν εγώ ότι είμαι με εκείνον ο οποίος αφήνει την πόρτα του και το παράθυρό του ανοιχτό και μπαίνει μέσα ο κλέφτης. Βεβαίως φταίει ο κλέφτης, αλλά δεν φταίει αυτός ο οποίος ανοίγει την πόρτα και μπαίνει μέσα ο κλέφτης και το παράθυρο. Θέλω με αυτό να πω ότι έχει πολύ μεγάλη ευθύνη ο ελληνικός λαός και το λέω εγώ επειδή το πιστεύω. Δεν το λέω ούτε από αντιλαϊκή θέση, ούτε ξέρω ότι ο λαός μας, ο καθημερινός άνθρωπος είναι βασανισμένος, έχει προβλήματα οικονομικά, κάθε είδους προβλήματα και υγείας και με τα παιδιά που μεταναστεύουν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο ψηφοφόρος δεν έχει ένα πολύ μεγάλο μέρος ευθύνης. Αυτά. Επειδή αυτή τη φορά οι εκλογές θα είναι πολύ σημαντικές, διότι
Είναι πολύ σημαντικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Είμαι πεπισμένος ότι αυτή τη φορά θα γίνει εξαίρεση. Θα σκεφτούν οι Έλληνες πολίτες, θα σκεφτούν δύο φορές ποιο είναι το συμφέρον της χώρας, να συγκρίνουν τις δικές μας θέσεις και το δικό μας παρελθόν με τις θέσεις των ανώνων και το παρελθόν τους και το παρόν τους και να αποφασίσουν. Είμαι πεπισμένος ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα κάνει το καθήκον του. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι το εύχομαι, το ελπίζω, αλλά θα το πίστευα αν έβλεπα ότι ο κόσμος προστρέχει στη διαφώτιση αν και όπου υπάρχουν ζυμώσεις πολιτικού περιεχομένου για κοινωνική κατάρτιση, οικονομική κατάρτιση. Βλέπω όμως ότι γεμίζουν τα γήπεδα, οι καφενέδες, στην τηλεόραση, η οποία δεν κάνει και αυτή σωστά τη δουλειά της και τα ΜΜΕ γενικότερα. Έτσι λοιπόν, εύχομαι αυτό που εσείς πιστεύετε να γίνει έργο. Εγώ έχω ακόμη μια μικρή επιφύλαξη για τον ψηφοφόρο. Θα το δούμε οψόμεθα κοντά σημάτα Γιάννενα, λένε. Έτσι. Με το καλό. Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός αυτή τη φορά θα σκεφτεί δύο φορές. Είναι τόσο κρίσιμα τα προβλήματα, τα αντιμετωπίζει ήδη στον οικονομικό τομέα, τα νιώθει στα εθνικά μας θέματα. Δεν υπάρχουν περιθώρια πλέον πειραματισμών άλλων. Πρέπει να πάρει τη σωστή απόφαση. Και το πιστεύω. Εύχομαι να βγω αληθινή. Εγώ, παρόλο που έχω μία ιδιαίτερη τύχη να σας βλέπω ειδήσεις όμως και να κουβεντιάζουμε μαζί, έτσι έχω διαπιστώσει την αληθινή πατριωτική θέση που παίρνετε, παρά τα αυτά θα κρατήσω μία επιφύλαξη και θα πω ότι ο καθένας όπως τρώνει κοιμάται. Γιατί δεν, την ώρα που κάποιος βάζει στην κάλπη ένα όνομα βουλευτού, υποψηφίου, κόμματος ή οτιδήποτε, εκείνη την ώρα μπορεί να βάλει αυτό που του υπαγορεύει η συνείδησή του και όχι τον μπάρμπα στην κορώνη που θα διευκολύνει κάποιο δάνειο να πάρει μια θεσούλα για το παιδί του. Δηλαδή θέλω να πω ότι το ρουσφέτη και η ιδιοτέλεια είναι σαν να τρυπάει κάποιος το καράβι μέσα στο οποίο ζει, υπάρχει και θα κάποια στιγμή θα βουλιάξει. Και ήδη η Ελλάδα πάει σε κατιούσα πορεία. Όχι μόνο η Ελλάδα και όλος ο κόσμος, αλλά η Ελλάδα ιδιαίτερα. Λοιπόν, τα είπα λίγο βιαστικά για να κερδίσω το δικό σας χρόνο. Εύχομαι ακόμη μία φορά να πάει πολύ καλά αυτό το κόμμα το οποίο ιδρύσατε, η Πατριωτική Ένωση, και ξαναλέω, όχι για τον κύριο Εμφιετζόγλου. Έχει να φάει, έχετε διαδρομή. Δόξα δεν σας ενδιαφέρει, το χρήμα δεν σας ενδιαφέρει. Εκείνο που θέλει ο κύριος Εμφιετζόγλου και πολύ καλά κάνετε είναι να δείτε μια καλύτερη πατρίδα με πολίτες πιο καλά τακτοποιημένοι. Με πολίτες που να μην σκύβουν το κεφάλι και όταν περπατούν. Με πολίτες που να έχουν το χαμόγελο και όχι την κατήφια και τη μιζέρια στο πρόσωπό τους. Με πολίτες οι οποίοι να μην έχουν το πρόβλημα τα παιδιά τους να σηκωθούν να φύγουν και θα φύγουν στο εξωτερικό και δεν θα τα έχουν κοντά τους. Την αξιοπρέπεια και την υπερηφάνεια πάνω απ' όλα. Αυτό έχει πει κατηδίαν ο κύριος Εμφιετζόγλου. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ για τον χρόνο που διαθέσατε. Και εγώ, αγαπητέ μου, ευχαριστώ πολύ και τους τηλεθεατές. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, το θέμα που παρακολουθήσατε ήταν προσφορά από την εκπομπή «Στο περισκόπιο του πολιτισμού» του Γιάννη Διαβάτη.